Είχαμε μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου. Βασικός στόχος, από τη μία, η εκπαίδευση και από την άλλη η ενημέρωση. Ενημέρωση και εκπαίδευση. Μαζί πάνε αυτά, στο κομμάτι των πρώτων βοηθειών, με τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας και τους συμμετέχοντες να εστιάζουν στην μέθοδο κάρπα. Θέλω λίγο να πάμε και να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη. Ο κύριος Τσαγκαράκης, σε λίγα δευτερόλεπτα θα πάω να τον συναντήσουμε, είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου, προκειμένου να μας πει για τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν και για τον λόγο που όθησε τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου να οργανώσουν και να απευθύνουν κάλεσμα στην ιατρική κοινότητα της Κρήτης, προκειμένου να συμμετέχει σε αυτή την δράση. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Πάμε στον κύριο Τσαγκαράκη. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι το πρακτικό σκέλος της πρωτοβουλίας, αυτό το οποίο βλέπουμε. Είναι η μέθοδος κάρπα. Υπήρξε και χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Με τους κατοίκους και τη νέα γενιά του Άι Γιάννη να μαθαίνουν βασικές αρχές πρώτων βοηθειών. Αυτό το οποίο μας λένε και οι γιατροί, τους οποίους έχουμε φιλοξενήσει ένα τακτά χρονικά διαστήματα εδώ στην εκπομπή μας, είναι ότι τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας αναμένεται να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να δώσει πρώτες βοήθειες. Πάμε στον κύριο Τσαγκαράκη. Καλησπέρα, κύριε Τσαγκαράκη. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η πρωτοβουλία. Πολύ μεγάλη συμμετοχή, όμορφα τα μηνύματα, αλλά να εστιάσουμε λίγο και στο πρακτικό σκέλος που έχει να κάνει με μια ενημέρωση η οποία θα μας φανεί χρήσιμη και μας φαίνεται χρήσιμη στην καθημερινότητά μας. Έτσι ακριβώς. Σαν πολιτιστικό σύλλογος προσπαθούμε να κάνουμε τέτοιες δράσεις, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι τέτοιες δράσεις σώζουν ζωές. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να σώσουμε έναν άνθρωπο με τα δυο μας χέρια. Και αυτό αρκεί να εκπαιδευτούμε βέβαια. Πώς προέκυψε, μας έδειξαν... Ακριβώς, αυτό σας έδειξαν. Πώς προέκυψε το κάλεσμα, από πού προήλθε γενικά και η κινητοποίηση? Γενικά ο Σύλλογος κάνει τέτοιες δράσεις. Από σαν, μπράβο. Θέλαμε να κάνουμε ένα λόγο του ότι ο Σύλλογος κάνει αρκετά μαθήματα. Γι' αυτό το λόγο θέλαμε να έχουμε εκπαιδεύσει τους δασκάλους ώστε να, σε τέτοιες καταστάσεις να μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι έπρεπε να κάνουμε ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Ήρθαμε σε επαφή με τον BLS και τους φοιτητές της ιατρικής σχολής που πραγματικά έδωσαν όλο τους τον εαυτό. Έφεραν όλο τον εξοπλισμό που είχαν εδώ πέρα από απεινιδωτές, από κούκλες και κάναμε ένα σεμινάριο πάρα πολύ σημαντικό. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Φανταστείτε ότι ο μισός κόσμος περίπου δεν μπόρεσε να χωρέσει και σκεφτόμαστε να επαναλάβουμε το σεμινάριο. Και ουσιαστικά αυτό θα έπρεπε να υπάρχει σαν μάθημα στα σχολεία. Αυτό που καταλάβαμε είναι πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζεις, να κάνεις μερικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Ακριβώς, σώσατε πολλές ζωές, η αλήθεια είναι, κύριε Τσαγκαράκη, μέσα στην πρωτοβουλία σας. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να προγραμματίσετε και στο μέλλον μια παρόμοια δράση και με αποδέκτες και με τη συμμετοχή και της νέας γενιάς. Γιατί όχι, να απευθύνετε μια πρόταση, μια πρόσκληση στα σχολεία της περιοχής που γνωρίζω ότι έχουν και μια έντονη μαθητική κοινότητα και να συμμετέχουν. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Μάλιστα χθες άκουσα ότι μια δασκάλα έσωσε ένα κοριτσάκι. Είναι πολύ πρόσφατο αυτό. Ακριβώς, το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες. Βοήθειες. Βέβαια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε πόσο σημαντικό είναι. Εγώ βλέπω και από τις φωτογραφίες πραγματικά χαμόγελα. Σημαίνει ότι αυτή η δράση σας γέμισε και είστε έτοιμοι να την επαναλάβετε το επόμενο διάστημα. Αυτό έχω να πω εγώ. Έτσι ακριβώς. Έτσι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαγκαράκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτά τα χαμόγελα να βλέπουμε, καθώς γεμίζουμε και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι που προβάλλουμε και παρουσιάζουμε αυτά τα θέματα.